Σε λίγη ώρα, έξω από τη Βουλή, θα συγκεντρωθούν οι δικαστικοί υπάλληλοι, που με κάλεσμα της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων προχωράνε και σήμερα σε πανελλαδική τριώρη στάση εργασίας. Διαμαρτυρόμενοι γιατί ούτε αυτό το πολυδιαφημιζόμενο από το Υπουργείο νομοσχέδιο αντιμετωπίζει την οριακή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τις χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις στις δικαστικές υπηρεσίες όλης της χώρας. Ούτε βέβαια ικανοποιεί κανένα άλλο από τα δίκαια αιτήματά τους. Το πολυαναμενόμενο μάνα εξ ουρανού, η σχολή δικαστικών υπαλλήλων ή η σημερινή επιλογή τους μέσω της σχολής δικαστών, όπως τελικά εισάγεται με το νομοσχέδιο, χωρίς να διαφοροποιεί όμως αυτό την ουσία του. Αυτό δηλαδή που όλο το προηγούμενο διάστημα παρουσιαζόταν από την κυβέρνηση ότι θα λύσει ως διαμαγείας τα τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, αλλά και τη σχεδόν ανύπαρκτης αρχικής εκπαίδευσης και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων, όπως εξάλλου ομολογείται από την ίδια την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, δεν ανατρέπεται ούτε στο ελάχιστο με αυτό η διαμορφωμένη κατάσταση. Κατάσταση που χωρίς καμιά απολύτως υπερβολή χαρακτηρίζεται τουλάχιστον εκρηκτική. Και βέβαια, κύριε Υπουργέ, δεν σας καθιστά λιγότερο υπεύθυνους να αναμασάτε τη δικαιολογία της στο έγκλημα υπάρχουν και συνένοχοι στις προηγούμενες κυβερνητικές θητείες. Πόσο μάλλον όταν οι συνέπειες που έχει διαμορφώσει η χρόνια πράγματι κυβερνητική πολιτική της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης έχουν προπολού ξεπεράσει τα ανεκτά όρια. Είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση οι εναπομείναντες υπάλληλοι να κάνουν δουλειά για δύο και τρεις υπαλλήλους, να μην μπορούν να πάρουν άδεια, να ανεβαίνουν για συνεχόμενες μέρες στην έδρα, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτά έχουν και για τους ίδιους βέβαια, αλλά και για την εξυπηρέτηση των πολιτών, των δικηγόρων, όλων όσων σχετίζονται με τη δικαιοσύνη. Πώς λοιπόν να μην φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για απαράδεκτα περιστατικά λιποθυμιών γραμματέων πάνω στην έδρα, που δυστυχώς δεν είναι ούτε η πρώτη φορά, ούτε προμηνύεται να είναι η τελευταία. Δεν γνωρίζετε ποια είναι η κατάσταση στο πρωτοδικείο της Αθήνας. Στο τριμελές πλημελιωδικείο, με κενά στο 50%, ανεβαίνουν σχεδόν κάθε μέρα στην έδρα οι γραμματείς, όταν από την αρχή του δικαστικού έτους έχουν διακοπεί πάνω από 100 συνεδριάσεις για επόμενη δικάσιμο. Ανάλογη κατάσταση και στα ασφαλιστικά ή στο μονομελές πλημελιωδικείο, που εκεί μάλιστα γράφουν ακόμα τα πρακτικά στο χέρι, αφού φαίνεται η αδρή αμοιβή που έλαβε η ιδιωτική εταιρεία που ανέλαβε τη μαγνητοφώνηση των πρακτικών, δεν έφτασε για να συμπεριλάβει όλες τις διαδικασίες. Καμαρώνεται για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, αλλά είναι χαρακτηριστική η κατάσταση που επικρατεί με την έκδοση των πιστοποιητικών, με την αναμονή να φτάνει 3 και 4 μήνες αφού δεν υπάρχουν υπάλληλοι για να τα εκδώσουν. Δηλαδή, μεταφέρατε τις ουρές από τις γραμματείες στις ψηφιακές ουρές. Και βέβαια, παρόμοια είναι η κατάσταση στις δικαστικές υπηρεσίες όλης της χώρας. Οι υπηρεσίες φτάνουν να ξεμείνουν και εντελώς από γραμματείς, όπως είναι το Ειρηνοδικείο της Λίμνου ή της Θάσου, που πηγαινοφέρνεται υπαλλήλους από άλλα μέρη για να καλύψουν τα κενά. Σε πρωτοδικεία όπως της Μυτιλίνης, που δέχτηκαν ακόμα μεγαλύτερη πίεση λόγω του προσφυγικού, ως το βράδυ έμεναν υπάλληλοι στην εισαγγελία. Ακόμα και αυτές τις ελάχιστες θέσεις που εξαγγείλατε για τέτοιες περιοχές που δέχτηκαν πολύ μεγάλη πίεση, τις πήρατε πίσω εν ώψη της Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων. Τη στιγμή μάλιστα που οι αποδοχές των δικαστικών υπαλλήλων έχουν στην κυριολεξία κατακριμνιστεί με την κατάργηση των δώρων του επιδόματος ειδικών συνθήκων, άλλες περικοπές των προηγούμενων χρόνων, παραμένουν καθυλωμένες για πάνω από μια δεκαετία και σήμερα βέβαια εξανεμίζεται το όποιο εισόδημά τους από την ακρίβεια. Ενώ η αμοιβή της υπεροριακής απασχόλησής τους επαφίεται στην καλή θέληση του εκάστοτε υπουργού εν είδη φιλοδορήματος. Και αυτό βέβαια δεν μπορεί με κανένα τρόπο να θέτει υπό αμφισβήτηση την τήρηση του ωραρίου τους, που είναι μια αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση των δικαστικών υπαλλήλων. Γι' αυτό και επεσήμανα βέβαια την άστοχη αρχική τοποθέτηση της συγκεκριτήρας του ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια καλώς την ανασκευάζει ή την διευκρινίζει, εν πάση περιπτώσει.
Πώς λοιπόν σε μια τόσο υποαμοιβόμενη και υπερεντατική εργασία να μην παρουσιάζεται και δυστοκία στην κάλυψη των θέσεων που σε κάθε περίπτωση προκυρήσονται με το σταγονόμετρο και τις έρνεται μάλιστα τον τελευταίο διαγωνισμό με 1000 προβλήματα επί μια πενταετία. Όταν λοιπόν οι κενές οργανικές θέσεις έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, ήδη είναι στις 3.000, ενώ οι συνταξιοδοτήσεις και οι παραιτήσεις είναι συνεχείς και είναι γνωστό ότι 1.500 δικαστικοί υπάλληλοι έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και σε μια πορεία αποχωρούν. Είναι λοιπόν δυνατόν να μιλάτε ότι με αυτούς τους αριθμούς θα επιλύσουν το πρόβλημα οι 300 θέσεις που θα εισαχθούν στη σχολή μέσω το 2023. Μα μόνο μέσα στο 2021 παραιτήθηκαν για διάφορους λόγους 358 υπάλληλοι. Και αυτό με γεωμετρική πρόοδο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Γι' αυτό αποτελεί πρόκληση, κύριε Υπουργέ, την ώρα που η πολιτική σας και με τις διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες που αναλογούν και στους προηγούμενους έχει φέρει σε τέτοια αδιέξοδα τις δικαστικές υπηρεσίες, να αναζητείτε υπεκφυγές για να μην ικανοποιήσετε τη ζωτική ανάγκη να καλυφθούν εδώ και τώρα, αν όχι οι χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις, που εμείς αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνει, τουλάχιστον για αρχή, οι 800 που δημιουργήθηκαν, 800 που δημιουργήθηκαν την τελευταία τριετία και αυτές που πρόκειται μέχρι το τέλος του έτους. Συνηθίζετε και για άλλα προβλήματα που έχετε αφήσει να διωγγωθούν ως αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζετε, να πετάτε με διάφορα διλήμματα τον μπαλάκι στα υπόλοιπα κόμματα για να αναλάβουν τις ευθύνες που βαρύνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση να τα λύσει. Και στην περίπτωση αυτή φτάνετε, κύριε Υπουργέ, σε τραγελαφικά αποτελέσματα. Δηλαδή, γιατί ακριβώς μας εγκαλείτε και εγκαλείτε και τους δικαστικούς υπαλλήλους που προτείνουν τη μόνη λύση στο αδιέξοδο? Γιατί σας λένε να εφαρμόσετε μια διάταξη που εσείς οι ίδιοι ψηφίσατε ένα χρόνο πριν στον κώδικα δικαστικών υπαλλήλων? Δηλαδή, με τον τρόπο μάλιστα που το λέτε και αφήνετε και υπόνοιες για την εγκυρότητα της διαδικασίας, είναι σαν να ομολογείτε ότι όταν νομοθετούσατε ένα χρόνο πριν αυτή τη δυνατότητα, είχατε στο μυαλό σας ότι αυτή μπορεί να αφορά μόνο μια διαβλητή, φωτογραφική, ρουσφετολογική διαδικασία. Ποιος σας το υπέβαλε αυτό ως μονόδρομο? Γιατί δεν χρησιμοποιείτε σε αυτόν τον άμεσο διαγωνισμό εργαλεία που παρουσιάζεται ως εχέγγυα για την επιλογή στη σχολή δικαστών, όπως για παράδειγμα την τριμελή εποπτεία επιτροπή του ΑΣΕΠ? Ποιος σας εμποδίζει να γίνει αυτός ο διαγωνισμός υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ? Όχι μόνο κανείς δεν σας εμποδίζει, αλλά είστε και υποχρεωμένοι να εξασφαλίσετε όλες τις προϋποθέσεις για να μην χωράει καμιά αμφιβολία για το αδιάβλητο των διαδικασιών. Σταματήστε λοιπόν να ψάχνετε δικαιολογίες για να συνεχίσετε να υποβάλλετε σε αυτό το μαρτύριο της σταγόνας εκατοντάδες δικαστικούς υπαλλήλους που κυριολεκτικά στενάζουν για να κρατήσουν όρθιες τις υπηρεσίες τους, όπως βέβαια και τους πολίτες και τους δικηγόρους που εξυπηρετούνται από αυτές. Προκηρύξτε τώρα διαγωνισμό για την κάλυψη των κενών θέσεων. Αφού λοιπόν είναι προφανές ότι η επιλογή της νομοθέτησης της πρόσληψης των δικαστικών υπαλλήλων μέσω της σχολής δικαστών ούτε μπορεί και άρα ούτε θέλει να λύσει το οξυμένο πρόβλημα της υποστελέχωσης, ποια είναι τελικά η πραγματική στόχευση του νομοσχεδίου? Ο προφανής λόγος είναι ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες του κόσκινου που θα περνούν τους δικαστικούς υπαλλήλους μέχρι να καταφέρουν να φτάσουν στον πολυπόθητο διορισμό τους, στοχεύουν πρώτα και κύρια στη διαμόρφωση και της ανάλογης συνείδησης. Για να μπορέσει κανείς να γίνει δικαστικός υπάλληλος, θα πρέπει πρώτον να πετύχει σε γραπτές εξετάσεις σε τρία αντικείμενα. Να εξεταστεί προφορικά στα ίδια αντικείμενα και να λάβει βαθμό τουλάχιστον 8, να φοιτήσει για 3 μήνες στη σχολή, αφού εγκατασταθεί βέβαια υποχρεωτικά στη Θεσσαλονίκη, να πετύχει σε όλα τα μαθήματα και να λάβει γενικό βαθμό πρόοδου τουλάχιστον 8 και στη συνέχεια να ξαναδώσει εξετάσεις σε αυτά τα τρία αντικείμενα. Να φύγει μετά από τη Θεσσαλονίκη, να εγκατασταθεί στην Αθήνα όπου θα κάνει πρακτική
για 3 μήνες και θα αξιολογηθεί πάλι μέχρι να πάρει το δρόμο για την επόμενη περιφέρεια του διορισμού του. Ακόμα και αν τα καταφέρει όλα αυτά, θα πρέπει να αξιολογηθεί για την καταλληλότητά του, το ήθος του, τα προβλήματα συμπεριφοράς, ενώ θα έχει περάσει ήδη 2 φορές από ψυχιατρική διερεύνηση της προσωπικότητάς του. Βέβαια, αλήθεια, αν είχατε τέτοια επιμέλεια και για τα παιδιά που πάνε στα σχολεία να έχουν και αυτή την ίδια επιμέλεια της ψυχιατρικής φροντίδας και ψυχολογικής στήριξης, μπορούν τελικά όλη αυτή την απαιτητική διαδικασία να την ακολουθήσουν, να ανταπεξέλθουν σε αυτά άνεργοι ή εργαζόμενοι με μισθή πείνας μέχρι να φτάσουν στο σημείο να επιλεγούν για την πρόληψη σύλληψη. Ουσιαστικά αποκλείονται από την ίδια τη διαδικασία, ενώ καταργείται και κάθε κοινωνικό κριτήριο για τις προσλήψεις. Πιθανότατα και πολλοί από τους υπάρχοντες υπαλλήλους που ήδη υπηρετούν στις δικαστικές υπηρεσίες και τις κρατούν όρθιες, δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε όλη αυτή την παραπάνω διαδικασία. Όμως, μια δικαιοσύνη προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επενδύσεων και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, τις αντιλαϊκές στοχεύσεις του κράτους και των κυβερνήσεων, απαιτεί και τους αντίστοιχους υπαλλήλους. Όπως φυσικά, τηρουμένων των αναλογιών και δικαστές, εθισμένους σε μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης, ανταγωνισμού και πειθάρχησης. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι σε ανάλογη κατεύθυνση κινείται και ο νέος κώδικας δικαστηρίων που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες. Να λοιπόν πώς επιβεβαιώνεται η κριτική που κάναμε ότι η επισήμανση του Υπουργού για την έλλειψη καταρτισμένων υπαλλήλων δεν αφορά την αναγκαιότητα και την επιθυμία εξάλλου και των ίδιων των υπαλλήλων που το αποδεικνύουν με την προσωπική προσπάθεια που καταβάλουν για την αυτοεκπαίδευσή τους. Δεν αφορά λοιπόν την επιθυμία και την ανάγκη για επιμόρφωση και εκπαίδευσή τους με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, η οποία και θα έπρεπε να είναι, γι' αυτό το λόγο, αποσυνδεδεμένη από τη διαδικασία της πρόσληψης και να αφορά το σύνολο των υπηρετών των υπαλλήλων. Κάτι τέτοιο εξάλλου υπονομεύεται από τις ίδιες τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Όταν η επιλογή των υπαλλήλων των ήδη υπηρετούντων που θα συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα θα συναρτάται με την απρόσκοπτη, όπως λέει το νομοσχέδιο, λειτουργία κάθε δικαστικής υπηρεσίας. Υπάρχει μεγαλύτερη ομολογία υπονόμευσής της όταν ήδη τα κενά που υπάρχουν σε όλα τα δικαστήρια της χώρας θέτουν υπό αμφισβήτηση την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας. Ποιος πρόεδρος δικαστηρίου θα αφήσει τους υπαλλήλους να πάνε και για την επιμόρφωσή τους στη σχολή? Να πώς διαμορφώνεται ταυτόχρονα το έδαφος και για δημιουργία μιας νέας διάκρισης μεταξύ των υπαλλήλων ανάμεσα σε αποφύτους ή μη της σχολής, χωρίς να μπορούν να αποκλειστούν και μετέπειτα επιπτώσεις, μισθολογικές, εξέλιξη κλπ. Η διαδικασία λοιπόν επιλογής, κατάρτισης και επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων δεν θα μπορούσε να είναι αποσυνδεδεμένη από μια συνολική στρατηγική που υλοποιείται βήμα-βήμα προκειμένου να προσαρμοστεί η λειτουργία και η απονομή της δικαιοσύνης στις απαιτήσεις ενός πιο φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος, δηλαδή πολύ απλά της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Ο στόχος αυτός δεν εφαρμόζεται μόνο με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που με γλαφυρό τρόπο αποτυπώθηκαν στη γνωστή αντιδραστική έκθεση Πισαρίδη, αλλά επιβάλλεται και ως αυστηρό προαπαιτούμενο που συνοδεύει το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου το ζεστό χρήμα των κονδυλίων του να φτάσει με ασφάλεια στους προκαθορισμένους αποδέκτες του, δηλαδή τους μεγάλους ομίλους των πράσινων business, της ψηφιακής μετάβασης, μεταφορών κλπ. Ο στόχος να γίνει η δικαιοσύνη όλο και πιο φιλική, γρήγορη και αποτελεσματική για τα επιχειρηματικά συμφέροντα οδηγεί στο να μετατρέπεται αυτή σε όλο και πιο εχθρική και απρόστη για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Όπως εξάλλου αποδεικνύεται και από τον αντιλαϊκό δικαστικό καλλικράτη που προετοιμάζεται εντατικά από την κυβέρνηση επικαλούμενη την ανάγκη εξοικονόμησης πόρων. Βέβαια δεν διακατέχει την κυβέρνηση το ίδιο πνεύμα οικονομίας σε ό,τι αφορά τις υπονθέσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος, όπου εκεί πραγματικά οι παρεμβάσεις της ήταν και εύστοχες και αποτελεσματικές, με τη δημιουργία ειδικών πολυτελών τμήματων με εξειδικευμένους δικαστές και υπαλλήλους και ταχύτατες βέβαια διαδικασίες που θα προηγούνται σε βάρος φυσικά των λαϊκών υποθέσεων.
Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί δικαιολογημένα να επέρεται για τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την προσέλκυση επενδύσεων, διευκολύνουν την εκδίκαση υποθέσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως διαφήμιζε και πρόσφατο δελτίο τύπου του Υπουργείου. Αλλά την ίδια στιγμή βέβαια, το ίδιο αποτελεσματικό Υπουργείο εμφανίζεται ανήμπορο να λύσει τα αδιέξοδα που συνειδητά δημιουργεί με την πολιτική του. Αν πράγματι λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θέλετε να αντιμετωπίσετε αυτή την απαράδεκτη και υπονομευτική στην πραγματικότητα για τη λειτουργία της δικαιοσύνης κατάστασης, σας καλούμε ξανά να προχωρήσετε άμεσα σε ένα συνδυασμό μέτρων που θα μπορούσαν να λύσουν και άμεσα αλλά και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα το πρόβλημα. Να προκηρύξετε άμεσα διαγωνισμό για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες, να κάνετε ετήσιο προγραμματισμό για την αναπλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργούνται λόγω συνταξιοδοτήσεων, παρετήσεων και άλλα, να ικανοποιήσετε όλα τα δίκαια αιτήματα των δικαστικών υπαλλήλων για αύξηση των αποδοχών τους, η οποία να περιλαμβάνει βέβαια την επαναχορήγηση των δώρων, του επιδόματος ειδικών συνθήκων, τη βελτίωση συνολικά των συνθήκων εργασίας τους, για να γίνει και πραγματικά πιο θελκτική η κάλυψη μιας τέτοιας θέσης εργασίας. Και βέβαια να προχωρήσετε στην εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των δικαστικών υπαλλήλων στην πράξη και όχι στα λόγια, με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, αποσυνδεδεμένη από τις διαδικασίες της πρόσληψης. Όλα αυτά είναι που λείπουν και λειτουργούν τελικά αποθαρρυντικά και για την ανάληψη ή την παραμονή σε μια θέση, τα οποία αντί να επιλύετε, βολεύεστε να τα επικαλείστε ως πρόσχημα για τη μη επίλυση του προβλήματος. Όλα αυτά όχι μόνο απουσιάζουν, αλλά έρχονται και σε αντίθεση με τον ίδιο τον προσανατολισμό ακόμα του νομοσχεδίου, γι' αυτό και επί της αρχής του καταψηφίζουμε.